Την υλοποίηση του έργου τη ανακατασκευή του κολυμβητηρίου στα Κουνουπιδιανά και κυρίω τη Πενιντάρα Πισίνα, ταυτόχρονα με την ανακατασκευή και τι συντηρήσει στο κολυμβητήριο τη Νέας Χώρας, ζητούν οι πολίτε. Με δεδομένο ότι υπάρχει καλή πρόθεση από όλε τι πλευρέ, μια τέτοια απόφαση θα απέτρεπε τον κίνδυνο του να μείνει η πόλη χωρί Πενιντάρα Πισίνα για ένα εύλογο διάστημα. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα, καθώ τα χανιά διαθέτουν πολλού αθλητέ που κάνουν πρωταθλητισμό και μάλιστα φέρουν διακρίσει στην πόλη και στο νησί μα παγκοσμίου επίπεδου. Η νέα χώρα έχει τρει πισίνες. Τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί μόνο η μία, η Πενιντάρα. Δυσκολεύεται να φιλοξενήσει του αθλητέ και που πρωταγωνιστούν όλα αυτά τα χρόνια σε διεθνέ επίπεδο και τιμούν τη χώρα και την πόλη μα βεβαίω. Αλλά να γίνει ένας πολύ καλός συντονισμός, ούτως ώστε την περίοδο ανακατασκευής της μικρής πισίνας της Νέας Χώρας, των δύο μικρών κολυμβητικών δεξαμενών της Νέας Χώρας, να ετοιμαστεί η πισίνα η πενιντάρα στο ακροτήρι, ούτω ώστε όταν χρειαστεί να σταματήσουν οι προπονήσεις για το σύνολο των αθλητών στην μεγάλη πισίνα της Νέας Χώρας, να υπάρχει δυνατότητα στο ακροτήρι να φιλοξενήσει αυτούς τους αθλητές. Όπως επισημαίνεται, αν τα δύο έργα γίνουν ξεχωριστά, Υπάρχει ο κίνδυνο η αθλητική οικογένεια των Χάνιων να μείνει χωρί πισίνε για μεγάλο μάλιστα χρονικό διάστημα και να μην μπορούν έτσι να προπονηθούν οι αθλητέ μα. Όσο καλά και να είναι σχεδιασμένα ή όσο θετικά και να βλέπουμε όλε αυτέ τι εξελίξει, θα είμαστε εκτό πραγματικότητα αν πιστεύουμε ότι δεν θα κολλήσει κάπου κάτι. Αλλά ακόμα και το ιδανικό σενάριο που σημαίνει ότι το έργο στη νέα χώρα θα γίνει μισό-μισό, δεν είναι ικανό ο χώρο που απομένει, δηλαδή. Οι 25 και 12 μισάρα πισίνα για κανένα λόγο δεν μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε των αθλητών τη πόλη μα. Για να μην χαθεί μια γενιά παιδιών και τις στερήσουμε το δικαίωμα τη διάκριση, τη προσπάθεια και το πιο απλό να μάθουν κολύμπη τα παιδιά μα. Γιατί όταν ζούμε σε ένα νομό που γύρω-γύρω είναι θάλασσα, όταν ζούμε σε νησί, δεν μπορούμε να στερήσουμε από μια γενιά ολόκληρη να μάθει να κολυμπάει. Όπως επισημαίνει ο κύριος Χίνο, είναι πολύ θετικό που υπάρχει η πρόθεση για την υλοποίηση και των δύο έργων από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Απλώς είναι αναγκαίο να γίνει σωστό συντονισμός. Ζητάμε να υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός, ούτω ώστε να μην μείνουν τα χανιά... Καμία μέρα χωρίς πεντάρα πισίνα. Έργα τα οποία πολλά χρόνια τα περιμέναμε και δυστυχώς δεν είχε γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και επιτέλου βλέπουμε καλή πρόθεση, η οποία έχει ξεκινήσει από το κολυμβητήριο τη Νέα Χώρα, με τι μελέτε οι οποίε είναι σε στάδιο ολοκλήρωση από τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτη. Και εν συνεχεία από την πρόθεση που υπάρχει από το Πολυτεχνείο και τη συνεργασία που υπάρχει με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτω ώστε να παραχωρηθεί το κολυμβητήριο κουφάρι, θα το χαρακτηρίζαμε, που έχει μείνει από το 2002-2003 πριν του Ολυμπιακού Αγώνε και τελικά, εκεί που ελπίζαμε ότι θα κοσμεί, την περιοχή του ακροτηρίου και των κουνουπιδιανών, μένει αναξιοποιητό. Το βλέπουμε και σε μας.